Γεια σα, φίλε και φίλοι. Καλώ ήρθατε στο 7ο τεύχο τη απόλυτη χρονομηχανή Delorean από το Back to the Future. Έχουμε εδώ λίγο μετά το 6ο, αυτό ήρθανε μαζί με το πακέτο, στο πακέτο μάλλον, της, στο τρίτο πακέτο τη συνδρομή μου. Εδώ έχουμε το, 3ο, το 7ο τεύχο, μάλλον, που εντάξει, αυτά τα κομμάτια που είχαμε δει και στο προηγούμενο βίντεο, με αυτό που μα έλεγε για κρεμαγέρα και τέτοια. Οπότε ξεκινάμε να κάνουμε δουλίτσα στο σασί, στο σκελετό του και αυτά. Θα δούμε πιο τεχνικά κομμάτια έχουμε πιάσει εδώ. Λοιπόν, τι μα λέει αυτό το θα κρεμαγέρα διεύθυνση στη σύστημα και την προστινή πλάκα. Οκ, okay, ωραίο, δεν ξέρω τώρα πότε θα βάζουμε βίντεο και τέτοια. Αλλά και εδώ θα κάνουμε δουλίτσα και από το μέγεθο τη μου φάνηκε εκείνη η μεγάλη. Έχουμε εδώ ωραία πραγματάκια. Πρώτα όμω να κάνουμε μια βόλτα στο περιοδικάκι. Όχι τεμπελιέ. Ο ηθοποιό James Τόκαν βρέθηκε από τι αρνητικέ κοινέ του Broadway στο Hollywood. Έλα, ρε φιλιά, να ο στο τη επιστροφή στο μέλλον. Οκ, okay, το είδω ευκαιρία να πάω στο Hollywood και να ζήσω αυτή την εμπειρία το κάλεσμα του Hollywood, κορυφαίο ρόλο, πάλι άργησε. Ναι, εδώ που έκανε τον ε, Λυκειάρχη τέλο πάντων. Μέσα στην Δίνη. Ού, oh, και καλά, αυτό το πώ θα. Ε, το πώ περνούσε τέλο πάντων στη Δίνη, πώ θα ξύδευε στον χρόνο. Ε, αυτό μα δείχνει εδώ, μάλλον όπω το σχεδιάζανε τουλάχιστον να το κάνουν. Οπτικά εφέ και τέτοια. Οκ. Okay. Η Industrial Light and Magic μα δίνει περισσότερε πληροφορίε. Πύρνη τροχιά, ένα φλέγον ζήτημα. Τώρα το αυτοκίνητο έχει καλυφθεί ολόκληρα από φωτιά και αρχίζει να σχηματίζεται μια μεγάλη ουρά. Έλα ρε φίλε Το storyboard, οπτικά εφέ, σε πρώτο πλάνο Το storyboard εδώ πως γίνεται, ναι 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 Τα πρώτα χρόνια του Michael J. Fox πριν από το μέλλον, οικογενειακέ υποθέσει, σε ένα αστέρι Ακόμα δεν είχαμε προλάβει καλά καλά να τακτοποιήσουμε σε ένα καινούριο μέρο και όλο κόσμος κόσμο ήξερε ήδη τον Μάικλ. Έλα ρε φίλε, καλά καλά να τακτοποιηθούμε μάλλον σε ένα καινούριο μέρο. Οκ. Okay. Και ωραία εδώ φωτογραφία με τον πρωταγωνιστή μα. Η πορεία προς το Hollywood, οι οικογενειακέ επιθέσει, υποθέσει δηλαδή, αγαπημένο τον Φαν, ένα διάλειμμα, μαλλιαρό. Οκ, <laughs> okay, από το Τιν Γουλφ δεν έγινε και τίποτα το φοβερό. George McFly, είμαι η ψυψίνα σου. <laughs> ενδιαφέρον στοιχεία, μην το βαει κάτω. Ιρλανδοί, αν αφήσει άλλου να σε απαντήσουν μια φορά, θα στο κάνουν όλη στη ζωή. Γκόλντι στον uh, George McFly. Οκ. Okay. Ωραία, στο επόμενο τι έχουμε μετά στο 8ο, τα εξαρτήματα. Α, πάλι η ράβδο σταθεροποίηση και κάτω πλάκα. Οπότε εδώ μάλλον παντρεύουμε κομμάτια με το 7ο τέφο. Το επόμενο θα, θα έρθουν στο επόμενο πακέτο, το 8 και το 9, νομίζω. Ή να έρθουν στο 4ο πακέτο μα. Εκεί δεν ξέρω αν έχει κάποιο δώρο, νομίζω πω όχι. Α, βασικά, τι το κλείνει. Ε, κάτσε να δούμε τα, Έχουμε εδώ να δούμε τι οδηγίε. Δεν ξέρω αν έχουμε τόσο φτιάξιμο όσο το προηγούμενο σήμερα. Ε, το βλέπω λίγο πιο εύκολο αυτό, αλλά θα δούμε. Εδώ, επειδή είναι σε ζελατίνα, έβγαλα έτσι τα κομμάτια μου. Έκοψα τη ζελατίνα απλά και θα τα ξεχωρίσουμε εδώ πέρα που φαίνεται πιο κομμάτι είναι τι. Ρε, μόλι σε δύο βίδε θα βιδώσουμε σήμερα. Οκ, okay, σήμερα έχουμε να βιδώσουμε μόλι δύο βίδε. Αυτή την πλάκα, ε, από ό,τι βλέπω, δεν βλέπω κάτι να την κάνει στι οδηγίε. Οπότε, μάλλον την κρατάμε καβάτζα για τα επόμενα. Την πάνω πλάκα ήταν αυτή που έλεγε. Νομίζω, αυτή την κρατάμε για τα επόμενα. Οπότε μπορεί να κάνει στην άκρη. Δεν θα την χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Νομίζω τουλάχιστον. Παίρνουμε τώρα εδώ την κρεμαγέρα διεύθυνση. Όπου με ποια κατεύθυνση θα την βάλουμε. Αυτό έχω για να δω. Βασικά πρέπει να είναι ίδια. Όπω και να το βάλουμε, νομίζω είναι ίδια. Ναι, από ποια κατεύθυνση και αν το βάλει κάποιο, αν δεν κάνω λάθο, είναι ίδια. Οπότε αυτό δεν μα πειράζει. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι αυτά. Εδώ η πιο πλακουτσωτή μεριά να είναι από πάνω. Δηλαδή, τώρα, αν εστιάσει. Ναι, εδώ. Αυτή η μεριά, η πιο πλακουτσοτή μεριά, πρέπει να είναι από πάνω. Δηλαδή, να το κρατάμε έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι κάτι δύσκολο. Και όπω είπα, αυτό είναι το τέφο που περιμένετε κι εσεί. Οπότε, δώστε λίγο βάση το πώ ε, θα γίνει. Α, και αυτό θέλει λίγο προσοχή. Αυτό όπω το βάζουμε, πάλι το πιο πλακουτσοτό να είναι από πάνω. Εδώ, που έχει μια σχετική καμπύλη. Ε, αυτό το κομμάτι που έχει τη σχετική καμπύλη εδώ, πρέπει να είναι από κάτω. Και από αριστερά βάζουμε αυτό. Φέρνουμε αυτό εδώ με μόλι μία βίδα όπου λογικά θα την θα το χρησιμοποιήσουμε σαν άξονα την FM. Ε, το λαδάκι μου το έχω κοντά, νομίζω το έχω, κάτσε να το κρατήσουμε έτσι εδώ αυτό, όπου είναι η FM βίδε με κεφάλι, ε, και αυτό το, το πιο μακρύ κομμάτι από αριστερά μεριά. Και να πηγαίνει ε, η γωνία του, αυτή να πηγαίνει προ τα δεξιά. Αλλά αυτό που είναι να προσέξετε, η καμπύλη στην ουσία, το πιο καμπυλατό κομμάτι αυτό, αν είναι προ τα κάτω, και πάνω το πιο πλακουτσότο κομμάτι, δεν θα κάνει κάποιο λάθο. Κάπω έτσι. Βλέπετε και αυτά προσοχή να είναι η πλακούτσα του μεριά προ τα πάνω. Λοιπόν, να βγάλουμε και τι δύο βίδε όπου θα σφίξουμε μόλι δύο, βίδε σε αυτό το τεύχο. Όχι κάτι δύσκολο, εντάξει, είναι βίδε που σφίγγουν σε μέταλλο. Οπότε θα τι βουτήξουμε λίγο στο λαδάκι μα. Αλλά όχι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Μόνο να προσέχετε τι κατευθύνσει όπου θα σφίξετε αυτά. Για να μην έχετε μετά σφίξει, ξεσφίξει. Έλα, ρε μου φύγει τώρα, δεν. Νομίζω ότι με αυτό το πιάσιμο θα βολέψει λίγο καλύτερα στο να βάλουμε τη βίδα μα. Μόλι ξεκινήσει να παίρνει, μετά θα έρθει, θα το κρατήσει στη θέση του. Δεν μα πειράζει. Εδώ, αφού τώρα ξεκίνησε να παίρνει, δεν μα πειράζει. Μόλι ξεκινήσουμε να το σφίγγουμε, θα το φέρει στη θέση του. Οπότε είμαστε εντάξει. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται και το τρελό σφίξιμο. Α! Λογικά όχι, δεν θα το. Και να το καργάρουμε αυτό, πάλι θα παίζει. Οπότε δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, νομίζω. Κάτσε λίγο να την δοκιμάσω, να την καργάρω τελείω. Μήπω το σφίξει πολύ μετά και. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται για το τρελό καργάρισμα γιατί αυτό θα είναι το σύστημα διεύθυνση όπου θα στρίβουν οι ρόδε και αυτά. Οπότε την αφήνω λίγο πιο χαλαρή να μπορεί αυτό να γυρίσει και να έρθει λίγο προ το... προς τα μπροστά. Θα δούμε αυτό αν έρθει η ώρα. Οπότε τώρα μην το καργάρετε ή αφήστε το εδώ προ τη μέση. Κάπω έτσι, για να μπορεί και να γυρίσει και να το φέρουμε. Και ίσω όταν το φέρουμε και το βάλουμε κάπου αλλού, μήπω τη σφίξουμε λίγο παραπάνω αυτή, ίσα ίσα για να έχει λίγο το σύστημα διεύθυνση, ίσα -ίσα να μπορεί να γυρνάει. Προσοχή μόνο στην κατεύθυνση που θα βάλετε αυτό. Ε, το πώ θα είναι. Κάντε το όπω το κάνω εγώ ακριβώ. Σε αυτό κάνουμε το ίδιο πράγμα τώρα εδώ, ή το ανάποδο. Για να δω. Ναι. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Νομίζω ότι είναι να το βάλουμε αυτό να πηγαίνει προ τα πάνω. Όχι προ τα κάτω. Γιατί εδώ προ τα κάτω φαίνεται και αυτό το κυκλάκι. Ε, αυτό το κυκλάκι που έχει εδώ τέλο πάντων έτσι το μέταλλο. Οπότε η καμπύλη που έχει κάνει μια μικρή καμπύλη, όχι καμπύλη βασικά, μια μικρή γωνία που έχει κατεύθυνση λίγο προ τα πάνω. Έχει λίγε μοίρε έτσι προ τα πάνω, να προ τα πάνω. Όπω θα το βάλουμε εδώ, αυτό να έρχεται λίγο προ τα πάνω, όχι προ τα κάτω. Αν το βάλει κάποιο ανάποδα, θα πηγαίνει λίγο προ τα κάτω. Εμεί το θέλουμε να πηγαίνει λίγο προ τα πάνω, κάπω έτσι. Πάλι με την μία FP δίδα μα, FM μάλλον βίδα μα, γιατί σφίγγουμε σε μέταλλο εδώ που έχει κεφάλι. Επίση εδώ δεν θα το καργάρω τελείω για να μπορεί να παίξει να μπορούμε να τη φέρουμε αριστερά-δεξιά και όταν έρθει η ώρα να το στερεοποιήσουμε κάπου. Εντάξει, τώρα δεν θα αφήσει τόσο χαλαρό εννοείται. Όταν έρθει η ώρα όμω να το στερεοποιήσουμε ε, σε όποιο σημείο τέλο πάντων είναι να μπει λίγο αργότερα στο σασί, κάπου εκεί θα την καργάρω λίγο παραπάνω. Τώρα νομίζω ακόμα είναι λίγο χαλαρό, οπότε λίγο ακόμα μα παίρνει ε, και άλλο. Κάπω έτσι θα τα αφήσω. Δεν θα τα σφίξω παραπάνω για να μπορούν να παίζουν και όταν έρθει η ώρα να τα στερεοποιήσουμε κάπου, να τα βάλουμε κάπου. Τέλο πάντων, εκεί θα το φέρω στα ίσα του. Προσοχή να μην τα βάλετε κάπω ανάποδα με τι κατευθύνσει. Τελευταία ανακεφαλαίωση, αυτό να πηγαίνει προ τα πάνω. Βλέπετε πώ. Η γωνία αυτή να έρχεται προ τα πάνω, και αυτό να έρχεται πρακτικά προ τα κάτω. Αυτό έρχεται λίγο προ τα κάτω, και κάτω έχει αυτή την πιο καμπυλωτή μεριά. Πάνω είναι το πιο πλακουτσορτό. Κάπω έτσι, με αυτέ τι κατευθύνσει. Και για το τέλο, απλά ερχόμαστε και βάζουμε εδώ τα πιο αναλλαστικά κομμάτια. Απλά για να έρθουν εδώ να κρατάνε εδώ σαν, πως να τα πούμε αυτά εδώ απλά φέρνουμε και αυτά εδώ πέρα και τελείωσε αυτό ήταν για σήμερα το τέφρους μας το δεύτερο μάλλον βίντεο όπου είναι στο 7ο τέφο όπου το περιμένετε κι εσεί, αν δεν κάνω λάθο από εβδομάδα. Αυτά. Το βλέπετε κι εσεί. Νομίζω σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα επίτιμα μέλη και επιστρέφουμε να κλείσουμε το βίντεο. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω συγχαρητήρια στα παιδιά που πήραν πλέον το χρήσμα των επίτημων μελών του καναλιού και ένα μεγάλο ευχαριστώ εννοείται στον φίλο Πάνικρου, στη Χριστίνα Λούμι, στον Μανώλη Καψανάκη, στην Κάλια Κάβαλου, στον Νίκο Ζαρκάδα, στην Ειρήνη Πολ, στον Γιώργο Τσίρο, στον Άγγελο Μέγα, στο φίλο Μάντζουγκολτ που πρέπει απλά να μπείτε να τσεκάρετε το κανάλι του, στον Κέσσαρα που δεν είναι από τον με τον Gesso, και στον MKSDA όπου δεν είναι άλλο από τον κολλητό μου τον Μάκη. Και πρέπει να μπείτε να τσεκάρετε το κανάλι του στο Twitch. Ευχαριστώ και πάλι για τη στήριξη, ρε παιδιά. Και αφού είπα και το ευχαριστώ μου στα παιδιά, σιγά σιγά μπορούμε να κλείσουμε. Λίγο πιο εύκολο το 7ο το εύκολο, σε σχέση με το 6ο και το 5ο όπου θέλαν λίγο παραπάνω δουλίτσα. Αυτό όπω είπαμε το κρατάμε καβάτζα για πιο μετά. ίσως το επόμενο το εύχο έρθει η ώρα να το βάλουμε κάπου. Μένει και αυτό εδώ. Και λίγο πολύ αυτά. Το βλέπετε και εσεί αυτό όπω είπα, ίσω έσκασαν μαζί με το 6ο είτε λίγο πιο μετά. Να σας ευχθώ, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλε διάφορε συλλογέ όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μας.